Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε πρέσβη, ας ξεκινήσουμε λίγο σας παρακαλώ πολύ σήμερα και θα έρθουμε στα κάθε μας από τη μεγάλη εικόνα που έχει ως επίκεντρο το πεδίο του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά που από ό,τι φαίνεται οι μεγάλοι παίκτες ισχύως κινούνται ο καθένας σε έναν εντελώς διαφορετικό τόνο. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Όπως δεν συνειδητοποιούν οι επιβάτες ενός οχήματος την ταχύτητα με την οποία τρέχει. Μόνο αυτός που είναι έξω στον δρόμο, πεζός, καταλαβαίνει με ποια ταχύτητα και ποια δύναμη έχει. Και επειδή εμείς είμαστε κομμάτι των αλλαγών που επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν τις έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει. Που σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία εγκαινιάζει ένα καθεστώς τύπου Κορέας στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή οδεύουμε μέσα από την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων σε μια διανομή της Ουκρανίας. Μακάρι οι κατέχοντες, όπως συνέβη με τη γραμμή ανακοχής στην Κορεατική Χερσόνησο. Υπενθυμίζω για τους ακροατές ότι δεν υπεγράφει καμία συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Σωστό. Σταματούν εκεί όπου ευρίσκονται οι στρατοί. Και αυτό το πράγμα έγινε το 1954. Συμπληρώνουμε 70 χρόνια σε λίγο από τότε. Λοιπόν, άρα πηγαίνουμε πλησίστη σε μια τέτοια κατάσταση όπου η Ευρώπη μένει με το όπλο παραπόδα, με το χέρι στη σκανδάλη, και αυτό βάζει τέλος στα όνειρα της ευρωπαϊκής αυτονομίας. Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι η Ευρώπη βρισκόμενη σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία παγώνει και η οποία ανά πάσα στιγμή θα παγώσει κάποια στιγμή, όχι μόνο λόγω χειμώνα, αλλά θα παγώσει και λόγω προσωρινής εξάντλησης των αντιπάλων. Δεν αποκλείται όμως να αναζωπηρωθεί ανά πάσα στιγμή. Όλη η φιλολογία περί ευρωπαϊκής αυτονομίας, Ευρώπης τρίτου πόλου κτλ. Βγαίνει έξω από το παράθυρο, εξατμίζεται. Η Ευρώπη είναι η προτιχωρημένη γραμμή της αντιπαράθεσης της ΗΠΑ-Ρωσίας και έχει όλους τους περιορισμούς της προτιχωρημένης γραμμής. Άρα με έναν τρόπο έτσι ερμηνεύεται και τις φωνές στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ή και εξωτερικό, να πάμε σε μια τύπου εκεχηρίας, πήραν αυτό που θέλαν, να το πω έτσι σχηματικά, και τώρα σου λέει ας σταματήσουν και λίγο τα πράγματα. Η εκεχηρία ούτως ή άλλως θα έρθει κάποια στιγμή και από την φύση των επιχειρήσεων αλλά και από την εξάντληση. Καταστρέφονται πυρομαχικά και οπλικά συστήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που μπορούν να αναπληρωθούν. Συνεπώς κάποια στιγμή θα υπάρξει και η κίνηση των Ρώσων να μην μετατρέψουν την πόλη της Χερσόνα σε ένα είδος νέο Στάλινγκραντ, διότι δεν υπήρχαν πρώτα απ' όλα οι ιδεολογικές προϋποθέσεις αλλά και στρατηγικές απαιτήσεις. Πήγαν από την ανατολική μεριά του Δνίπερου σε μια λογική ότι εδώ πέρα μπορεί να είναι ένα βιώσιμο όριο ανακοχής. Στον νότο. Στον βορρά τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Οι Ρώσοι έχουν λογαριασμούς ακόμη να επιλύσουν, προσπαθούν να καταλάβουν το σύνολο του Ντονμπάς. Άρα η ανακοχή για τις δύο πλευρές, για διαφορετικούς λόγους, στις ΗΠΑ η ανακοχή είναι προφανές ότι δεν μπορούν να στηρίζουν επάπειρον και με όσο whatever it takes που λένε την Ουκρανία. Όσο απαιτεί η πολεμική κατάσταση στην Ουκρανία να εκταμιεύουν οι ΗΠΑ, διότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και σοβαρό στην εσωτερική του συνοχή. Δεν γίνεται, οι τιμές, ο πληθωρισμός ανεβαίνει στις ΗΠΑ, η ενέργεια ακριβένει, δεν μπορούν να παράξουν την ενέργεια που απαιτείται. Αυτή τη στιγμή βγάλαμε εκτός τη ρωσική ενέργεια και δεν μπορούν να εφοδιάσουν τη Δύση οι ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Συνεπώς η ώρα της εκεχηρίας πλησιάζει. Και πάντως χαμένους δεν τους λες. Η εκεχηρία είναι εκεχηρία. Προφανώς.
στην Κορέα. Το ένα κοιτάει τον άλλο μέσα από τη διόπτερα του όπλου. Α, πάντως χαμένους δεν τους λες τους Αμερικανούς όταν έχουν καταφέρει με μία κίνηση να αποσπάσουν την Ευρώπη από δεν τη σχέση της με τη Ρωσία. Δεν είναι ένας Αμερικανός στην Ουκρανία. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα, κύριε Πρέσβη, είπατε ότι η Ευρώπη γίνεται το προκεχωρημένο σημείο. Άρα τα πιο προκεχωρημένα σημεία είναι χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία. Και πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι προκεχωρημένο, η Τουρκία να είναι και από εδώ και από εκεί? Η Τουρκία για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει την διάσταση της κύκλωσης της Ρωσίας μέσα από την Ασία. Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ευελπιστούν ότι κρατώντας την Τουρκία με το μέρος τους, έχουν ένα ενδυνάμει αγκάθι στα πλευρά των Ρώσων στην περιοχή του Καυκάσου και στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, όπου θεωρούν ότι μέσω Τουρκίας μπορούν να επηρεάσουν τους μουσουλμανικούς και σε μερικά σημεία τουρκόφωνους πληθυσμούς. Αυτή είναι η στρατηγική αξία για τους, της Τουρκίας για τους Αμερικανούς. Έτσι το θεωρούν οι Αμερικανοί. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι ακριβές, αλλά έτσι θέλουν να ελπίζει η Αμερικανική γραφειοκρατία. Διότι επί χρόνια αυτό το παραμύθι, μάλλον αυτή την θεωρία, καλλιεργούσαν για αυτούς και αλλήλους. Συνεπώς δεν θα παραιτηθούν τώρα επειδή η Τουρκία είναι κακοανατεθραμένος σύμμαχος, δεν συμπεριφέρεται όπως θα ήθελε να συμπεριφέρεται κτλ. Είναι μια σχέση συγκρουσιακή. Την βγάλανε από τα F-35, δεν τις δίνουν τα F-16, τις δίνουν όμως την άδεια να χτυπήσει τους συμμάχους τους Κούρδους στην Βόρεια Συρία. Θα πάει λοιπόν όπως με ένα ατίθασο έφηβο, όπου το μαστίγιο και το καρότο εναλλάσσεται σε μια προσπάθεια Ηνωμένες Πολιτείες να κρατήσουν την Τουρκία μακριά από τη Ρωσία. Αυτός είναι ο αντικειμενικός τους στόχος. Και στο πλαίσιο αυτού του στόχου υπάγονται και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη. Αυτό όμως το κακομαθημένο παιδί, όπως σχηματικά το λέτε, είναι το μη δεδομένο. Και γι' αυτό μπορεί να σφάξεις και το Μόσχο το σύντευτό κατά την Ευαγγελική. Προφανή είναι αυτά. Βεβαίως η Ελλάδα έσπευσε να αρχιοθετήσει εαυτήν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και όταν λέμε να το αρχιοθετήσει, το χρησιμοποιώ με την ορολογία του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν αρχιοθετήσεις κάτι, θα το ανοίξει μάλλον η Διεύθυνση Ιστορικού Αρχείου μετά από κάποιες δεκαετίες. Μας κάνει πάρα πολύ κακό αυτή η άνευ όρων και άνευ σκέψης, τοποθέτησή μας στην αγκαλιά, στη διάθεση των συμμάχων μας. Ό,τι μας πούν οι συμμαχοί μας. Αν μας πούν να μην έχουμε σχέσεις με τη Σερβία, μα θα κόψουμε τις σχέσεις με τη Σερβία. Αν μας πούν να στείλουμε διπλωματικές διάνοιες τύπου Πάτσι στο Κόσοβο, μα στείλαμε τον κύριο Πάτσι στο Κόσοβο. Αν μας πούν να μην μιλάμε με τη Λιβύη, δεν θα μιλάμε με τη Λιβύη. Πάνω λοιπόν σε αυτό το, αν μας πούν να μείνουμε μακριά από τη Λιβύη, δεν θα κάνουμε τα απαραίτητα για να μπαίνουμε μέσα στις διασκέψεις. Και πάνω στις απαιτήσεις των συμμάχων, συμμορφούμενοι με τις απαιτήσεις των συμμάχων, κάνουμε. Σας χάσαμε, κύριε Πρέσβη. Επανάλαβατε το, γιατί χάθηκε επαφή εδώ. Και πάνω λέτε στα θέλω των συμμάχων κάνουμε. Κάνουμε ανοησίες με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Πράγματα που δεν είναι κατανοητά, νοητά. Πηγαίνουμε στη Λιβύη ως Υπουργοί Εξωτερικών, μας υποδέχεται η ομόλογός μας και πηγαίνουμε στη Λιβύη για να δούμε κάποιον πρόεδρο του προσωρινού συμβουλίου, στον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε τα παράπονά μας, τις αιτιάσεις μας, τις προτάσεις μας, ενδεχομένως για την συμπόρευση του προσωρινού συμβουλίου της Τρίπολης με την Τουρκία. Τι θα μας εμπόδιζε να τα λέγαμε μπροστά στις κάμερες και στην Υπουργό Εξωτερικών. Άρα δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι απέφυγε την παγίδα ο Έλληνας Υπουργός? Νομίζω ότι εδώ πέρα πρόκειται για ακισμούς στάρ του σινεμά, η οποία δεν βλέπει το κόκκινο χαλί ή δεν είναι της αρεσκίας της η Επιτροπή Υποδοχής και δεν βγαίνει από το αυτοκίνητό της. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Γιατί?
Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε με κανέναν στη Λιβύη. Και δεν μιλάμε με κανέναν διότι έχουμε δραματικό έλλειμμα συσχετισμού δύναμης ισχύως επί του πεδίου. Η Τουρκία είναι πανταχού παρούσα, οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Και πολιτιστικά ακόμα εκμεταλλευόμενοι τουρκογενείς στη Μισράτα και διάφορες άλλες περιοχές. Η Λιβύη ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει βαρύτατα και οικονομικά και πολιτιστικά και διπλωματικά στην Κυριναϊκή, στην περιοχή δηλαδή με την οποία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, περιοχή στην οποία η γεωπολιτική και η γεωοικονομία μας βάζουν στο ίδιο κεφάλαιο. Να υπενθυμίσω στους ακροατές σας την πρόταση του Προέδρου της Λιβυκής Εταιρείας Πετρελαίου για αγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδεχομένως από τη Λιβύη στην Κρήτη. Γιατί την έκανε αυτός? Γιατί αυτό το επιτάσσει η γεωγραφία. Εμείς με όλους αυτούς δεν μιλάμε. Και όταν μιλάμε λέμε πράγματα τα οποία δεν τα τηρούμε. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν είχε φέρει εδώ το Χαφτάρ, υποσχέθηκε πράγματα, τίποτα από αυτά δεν τήρησε. Με τον Σάλεχ το ίδιο. Αυτή την ανακολουθία έργων και λόγων, μάλλον λόγων και έργων, που δεν κάνουμε, την βλέπουν οι πάντες. Πρωτίστως οι Αιγύπτιοι. Θα έρθω σε αυτό. Μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή το είπατε εσείς. Έχουμε στρατιωτικές ενέργειες και είναι εισβολή ουσιαστικά. Τι πάνε να πει, επειδή βομβαρδίζουν από τον αέρα? Η εισβολή είναι και στο Ιράκ και στη Συρία από την Τουρκία. Βλέπετε μια... Έχει μπλεχτεί η γραμμή. Δεν είδα την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας που πολύ σωστά συλληπίθηκε τις οικογένειες των θυμάτων στην Κωνσταντινούπολη από την έκρηξη αυτής βόμβας, η οποία ενδεχομένως ήταν προβοκάτσια. Δεν την είδα όμως τώρα να λέει για τους αμάχους που σκοτώθηκαν στο Κομπάνι. Γι' αυτό είμαστε θλιβερά. Συγγνώμη, εδώ εμείς. Κύριε Πρέσβη, με συγχωρείτε. Εμείς και ορθώς καταδικάσαμε την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου από τη Βόρεια Κορέα. Και ορθώς. Δεν παίζεις με ισορροπίες πυρηνικού τρόμου. Δεν θα έπρεπε. Αν μας πούν να καταδικάσουμε και τη δραστηριότητα των πιγκουίνων στην Ανταρκτική, θα το κάνουμε. Αρκεί να μας το πούν οι σωστοί άνθρωποι. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Μάλιστα. Άρα εμείς. Μια ρηματική διακοίνωση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών θα καταδικάσει τους πιγκουίνους, να είστε σίγουροι. Αυτό το πράγμα. Εδώ δεν θα έπρεπε να καταδικάσουμε λοιπόν την εισβολή σε Συρία και Ιράκ. Αυτοτέλεια. Ναι, ακούστε, δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτοτελώς να καταδικάσουμε το τι συμβαίνει σε Συρία και Ιράκ αυτή τη στιγμή? Εδώ βλέπω ότι και στα mainstream μέσα μιλάμε για ειδικές επιχειρήσεις Τουρκίας. Θέλω να σας θυμίσω, εσείς το ξέρετε κύριε Ιφαντή, για τους ακροατές το λέω, ότι έτσι βάφτισε η Τουρκία και την εισβολή στην Κύπρο, ειδική επιχείρηση. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα τι δεν καταλαβαίνουμε, ότι είμαστε οι επόμενοι? Το λένε οι Τούρκοι, δεν θέλουμε να το ακούμε και ακυζόμαστε ότι εμείς είμαστε ισχυροί και δεν θα τολμήσουν, και επειδή έχουμε ένα κορδόνι από αμερικανικές βάσεις δεν θα τολμήσουν να τις πλήξουν. Έπληξαν τους Κούρδους στο κοινό στρατόπεδο με τους Αμερικανούς, φρόντισαν τα τουρκικά μη επανδρομένα να πλήξουν τη μεριά του στρατοπέδου όπου ζούσαν οι Κούρδοι, διότι μην φανταστείτε ότι Κούρδοι και Αμερικανοί συγχρονίζονται, άλλου είδους εγκαταστάσεις ημέν και συσίτιο ημέν, άλλο είδε. Λοιπόν, έπληξαν την πλευρά του που στρατονίζονταν οι Κούρδοι. Θέλω να πω ότι εμείς για λόγους εθνικού συμφέροντος θα έπρεπε να έχουμε καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, πρωτίστως στο ΝΑΤΟ, που χρησιμοποιεί εξοπλισμό νατοϊκό η Τουρκία. Ούρμπι ετ όρμπι θα έπρεπε να είχαμε ανέβει στα κεραμίδια για αυτό που συμβαίνει στην Συρία και αυτό που θα συμβεί στο Ιράκ, και να προλάβουμε, να επιχειρήσουμε να προλάβουμε ή εν πάση περιπτώσει να καταγγείλουμε εκ των προτέρων την επικείμενη στρατιωτική χεσαία εισβολή. Εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων με τάγκς κτλ. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε. Και αυτό το βλέπουν οι πάντες τρίτοι. Βλέπουν δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει μια αυτοτέλεια, με αποτέλεσμα να μην στηρίζονται στην Ελλάδα. Στηρίζονται οι Αιγύπτιοι, προσανατολίζονται σιγά σιγά, όπως και οι Εμιρατινοί,
στην Τουρκία. Το πιστεύετε διότι αυτό? Η Τουρκία, they mean business. Ό,τι λένε, το κάνουν. Ό,τι δέσμευση έχουν, την κάνουν. Να υπενθυμίσω ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τον καφέ τους στη Σμύρνη ή δεν ξέρω και εγώ πού αλλού μέσα στην Τουρκία, πήγαν, πολέμησαν και έπεσαν στην Λιβύη για αυτό που πίστευαν εθνικό συμφέρον της χώρας τους. Όχι να στείλουμε και δικούς μας ένστολους να κακοπάθουν σε χώρα, σε περιοχή όπου έχουμε ζωτικό συμφέρον, από την Κυριναϊκή. Αν εγκατασταθούν βάσεις Bayraktar στην Κυριναϊκή, όλα τα αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας, η τελευταία μας γραμμή από την Αντραβίδα μέχρι το Καστέλι της Κρήτης, θα είναι ευάλωτα. Και για να μην πάνε οι Τούρκοι εκεί, πρέπει να πάμε εμείς με κάποιον τρόπο, επιχειρηματικό, οικονομικό και στρατιωτικό. Μισό λεπτό. Επιτάσσει το εθνικό σύστημα. Μισό λεπτό. Θα σας κουράσω λίγο σήμερα. Κοιτάξτε, εσείς λέτε ότι οι Αιγύπτιοι μπορεί να τα βρουν με την Τουρκία. Χθες υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης με την Αίγυπτο για ζητήματα έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα σε αυτό το μνημόνιο έχουμε καθορισμό ορίων έρευνας και διάσωσης, το περίφημο ΣΑΡ, και ταύτιση των δύο FIR Αθηνών και Καΐρου. Κάτι που αμφισβητούσε η Τουρκία. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, μισό λεπτό για να μ' ακούσετε, δεν συμφωνείτε με το αφήγημα που υπάρχει από χθες, μπλοκάραμε το τουρκολιβικό με αυτόν τον τρόπο? Είμαι πολύ παλιός λαγός μέσα στο δάσος για να εντυπωσιαστώ από αυτού του είδους τα καθρεφτάκια. Η συμφωνία αυτή που υπογράψαμε δεν είναι αυτή που χρειαζόμαστε. Αυτή που χρειαζόμαστε ήταν η συμφωνία για να επεκταθεί η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανατολικότερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Το ότι υπογράψαμε, αυτό που υπογράψαμε είναι σαν τα δύο γκολ που σημείωσε το Ιράν έναντι της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν και ωραία γκολ αν τα είδατε, αλλά έφαγε έξι. Μισό λεπτό, κύριε. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Μισό λεπτό, κύριε Ιφαντή, δώστε μου λίγο χρόνο. Για πέντε λεπτά ακριβώς θέλω να πάω σε έναν από τους κορυφαίους οριοθέτες ΑΟΣ στη Μεσόγειο, Κύπριο, που όμως είναι αναγνωρισμένος, τον κύριο Χρήστο Ζήνωνος. Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ λίγο, παρακαλώ, κύριε Ιφαντή. Παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον. Κύριε Ζήνωνος, καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούω πολύ ελαφρέα, αλλά δεν ξέρω εσείς αν ακούτε. Λίγο πιο... τα τελευταία λόγια του κυρίου Ιφαντή, ναι. Και με την ευκαιρία αυτή τον χαιρετίζω και θα ήθελα να διαβάσω τις ευχαριστίες μου σαν Κύπριος, γιατί πάντοτε θυμάται την Κύπρο και παίρνει πολύ καλές στρατηγικές θέσεις και τον ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε. Σας ακούμε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Έχουμε ένα νέο ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο που αφορά στο FIR και το SAR. Καλά είναι, γιατί η Τουρκία τα αμφισβητεί και αυτά. Αλλά μπορείς από αυτό το σημείο να πεις ότι μπλοκάρεις και ακυρώνεις το τουρκολιβικό μνημόνιο στο πεδίο με αυτόν τον τρόπο? Εδώ μιλάμε για υποχρεώσεις. Τα άλλα είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Σας θυμίζω, στους ακροατές το λέω, όχι σε εσάς, κύριε Ζήνωνος, τι είχατε πει εσείς την Παρασκευή. Καλά είναι αυτά, αλλά δεν απαντάνε στο θέμα της ΑΟΖ αυτά. Μάλιστα. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Είναι η ΑΟΣ, η οποία πηγάζει μέσα από το Σύμβαση Δυτικής Θάλασσας του 1982, που ρυθμίζει και τη χωρική θάλασσα κλπ. Και αρμόδιος οργανισμός είναι μια ειδική επιτροπή ωκεανών και δυτικής θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Και η περισσότερη έρευνα και διάσωση είναι αποτέλεσμα του FIR, δηλαδή των περιοχών αρμοδιότητα κλήσεων κάποιων χωρών, όπως προβάλλονται αυτές ο χώρος του FIR στην θάλασσα και δημιουργεί εκεί κάποιες υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις αυτές διανύουν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το IMO, το International Maritime Organization. Mm-hmm. Και λέει ότι, παιδιά, επειδή εμείς στις θάλασσες δεν είναι εύκολο να τις οριοθετήσουμε και να δώσουμε αρμοδιότητες, και προταξική έννοια μας είναι η ασφάλεια των ναυτιλιωμένων. Εφόσον τα FIR από το 1946 τα ρύθμισε η Σύμβαση του Σικάγου και μετά αναφορισμένα το 1952 κλπ. Έχει μια τάξη σε ό,τι αφορά τον αέρα. Εφόσον είναι διερημένο στον αέρα αυτές οι περιοχές εξήνης φύσεων, που ρυθμίζει, ήταν το ICAO, ο Ρυθμής Αεροναστικής Οργανισμός Αεροπλοίας, προβάλλοντας ως τη θάλασσα,
Εκεί θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες και διάσωση, εκεί θα σώσουμε τους μεθυλωμένους. Γι' αυτό θα πρέπει οι χώρες που έχουν αυτή την περιοχή ευθύνης τους να οργανώσουν κέντρα έρευνας και διάσωση, να εξοπλιστούν, να εκπαιδευτούν κλπ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ξεκαθαρίζει. Σε ό,τι αφορά αυτό που έκανε η Ελλάδα με την Αιγύπτο, εγώ θα υποθέσω, διότι δεν έχω στοιχεία, θα κάνω δύο υποθέσεις. Μια κακή υπόθεση και μια κανονική υπόθεση. Η πρώτη και κακή υπόθεση είναι εάν συνδέσουμε τις ενδυνάμεις από τις δυτικές οικονομικές ζώνες Ελλάδος και Αιγύπτου ή ακόμα και εκείνο μίλησε λίγο για ποδόσφαιρο και έτσι θα μπεις, εγώ το ονομάζω αυτογκολ, εκείνο που έγινε το σύμφωνο μεταξύ το ελληνοαιγυπτιακό, εκείνη η μερική οριοθέτηση, εάν παρασυρθούμε σε εκείνη την οριοθέτηση και την ενδυνάμει τουλάχιστον και αναπροσαρμόσουμε τα FIR σε αυτή την περιοχή, είναι το μεγάλο λάθος. Διότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Να σας αναφέρω ότι η Κύπρος έχει ένα τεράστιο FIR, το οποίο ενεργήθηκε χαχτές. Για το οποίο δεν ξέρουμε. Για να καταλήξω και να σου πω ότι. Κύριε Ζήνωνος, για το οποίο δεν ξέρουμε αν ακουμπάει στο τριεθνές τον FIR. Αφήστε όμως αυτό, επειδή δεν μπορώ να έχω και τον πρέσβη να περιμένει. Θέλω να, να πάω στο καλό σενάριο. Να πάω στο καλό σενάριο. Επειδή κάποιες χώρες, είτε διότι είχαν αδυναμίες να οργανώσουν αυτά τα κέντρα έρευνας, όπως και η Κύπρος το έκανε μόλις πριν 15-20 χρόνια, κατάφερε να κάνει λοιπόν της κέντρο Ελλήνων στη Λάρνακα, διαφορετικά το υποστήριζαν οι αγγλικές βάσεις. Σε αυτό το τεράστιο FIR, προβαλλόμενο στη θάλασσα, οι βάσεις ανταποκρίνονται στις έρευνες. Επειδή όμως σε αυτές τις χώρες η Τουρκία αποβλέπει σε στρατηγικά ωφέλη και στρατηγικούς ταχτηγισμούς, συνεχίζει και λέει, ξέρεις, το Αιγαίο, η Φαλοκρηπίδα, στη μέση και στο Πέρκος, και εκεί να προσαρμοστεί και το FIR και να πάει στα βούλια FIR και να φύγει από το άθλημα στο FIR. Και επίσης και νοτίως το ίδιο, αυτό το καλό σενάριο λέω, μήπως η Ελλάδα είχε και κάνει μια συνεργασία όπως κάναμε εμείς για το Ισραήλ. Επαντέ δεχτήκαμε να γίνει αναπροσάρμοση, διότι θα γίνονταν αναταράξει. Ωραία. Εγώ παίρνω το καλό σενάριο για να κλείνουμε, κύριε Ζήνωνος, για να κλείνουμε. Παίρνω το καλό σενάριο. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Και με το καλό σενάριο που υπάρχει ανοιχτό, αν εδώ στο τριεθνές το FIR ακουμπάει της Λευκωσίας. Δεν μας το έχουν πει αυτό. Όμως, σας ρωτώ ευθέως, το είπε ο κύριος πρέσβης. Έχετε πει ότι το μόνο πραγματικό στο πεδίο ακύρωσης, αρκεί να μπορεί να το υποστηρίξεις, του τουρκολιβικού, έτσι πως είναι τα πράγματα, είναι η πλήρης οριοθέτηση με την Αίγυπτο και ανατολικός του 28ου, για να μην μείνει η αναμονή μόνη της κενή, να έρθει να κουμπώσει και η Κύπρος. Είναι έτσι? Ναι. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τα εφαλιά και τις συμφωνίες που έκανε, στο καλό σενάριο, τις συμφωνίες που έκανε η Αίγυπτος με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την κοινή συνεργασία ή στην αναζήτηση τέλος πάντων ασκήσεω και οργάνωση έρευνας και διάσωσης, είναι τελείως διαφορετική αυτή η συμφωνία, χωρίς να έχει καμία σχέση με την ΑΟΣ. Εάν η Ελλάδα θέλει πραγματικά να προχωρήσει και σε σχέση με την ΑΟΣ, πρέπει ναι, οπωσδήποτε να συνεχίσει αυτή την οριοθέτηση σε όλο το μήκος, να φτάσει μέχρι και το τηλεφωνικό της Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου, και εγώ λέω, η Κύπρος με την Ελλάδα, να προχωρήσει σε μια οριοθέτηση του κοινού συνόρου. Και η Κύπρος ακόμη να στείλει στην Δυτική Επικρατεία των ΗΠΑ και την υπόλοιπο σε σχέση με την Τουρκία και να καλέσει τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους να σχολιάσουν. Και αν έρθουν κάποιοι τρίτοι, δίδυν άμος Χοκστέι να παρέμβουν, θα παρέμβουν σε συγκεκριμένα τις κρίτες, σε συγκεκριμένες διαφιλονικούμενες θέσεις. Δεν θα φύγουμε γενικότητες για να μας πει ο κάθε τρίτος εάν το κάθε μισή του πλήρη υπαλληκριτήρια, αν είναι καν εθνική κυριαρχία. Η Λέσβος, η Μυτιλίνη, γιατί θα τιμωρηθεί, γιατί εξοπλίζεται και θα πάει σε κυβερνομία. Σαφές. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν άλλων στον αέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει βάσεις, προϊόντα δύσκολες, γραμμές βάσεις, να κηρυχθεί πρώτα-πρώτα, δεν ξέρω Ελλάδα, είναι πολιτική απόφαση, να κάνει τα ναυτικά μίλια τα 12 και 9 σε όλη την επικράτεια και θα πάει μετά να κάνει κήρυξη της ΑΟΣ της στη μεγαλύτερη δυνατή. Αυτή λένε σύμφωνα με την Πανεπιστήμιο ότι αυτό είναι λάθος, δεν είναι μόνο εκεί το Πανεπιστήμιο. Όλοι ξέρουμε με ποιον τρόπο γίνονται οι ίσο αποστάσεις από τις ανεδεκτές και αυτά να τα στείλει στην Ειδική Επιτροπή και ο ενδιαφερόμενος
έχει όλη την νομική και όλη την δικαιωματική, τέλος πάντων, άνεση να προσφύγει σε μια μαρτυρία. Κύριε Ζήνων, είστε σαφείς και ποταμός, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για τα φώτα σας που δεν είναι τεχνικά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Κύριε Πρεσβή, το ίδιο πράγμα το λέει και με τεχνικούς όρους ο κύριος Ζήνωνος, ότι εκεί είναι το κλειδί τελικώς. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Ζήνωνος. Επιτρέψτε μου να πω ότι η συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο για αυτή τη μερική οριοθέτηση λέει ότι σε περίπτωση που θέλαμε να επεκτείνουμε την οριοθέτηση με τρίτο κράτος, δηλαδή εάν η Ελλάδα ξεκινούσε συνομιλίες με την Κύπρο για να οριοθετήσουν τις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες, έχουμε την υποχρέωση βάσει της συμφωνίας που υπογράψαμε με τους Αιγύπτιους να τους κοινοποιήσουμε το σχέδιο απόφασης μας για να εμπλακούν για τις παρατηρήσεις τους για οτιδήποτε πριν υπογράψουν. Την ίδια βέβαια υποχρέωση έχει και η Αίγυπτος έναντι ημών και έναντι των Κυπρίων εάν ήθελε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Συνεπώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ασφαλιστική δικλίδα αρχίζοντας ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο όταν εκλεγεί επιτέλους ο νέος πρόεδρος της Κύπρου. Και όταν και εμείς έχουμε ξεμπερδέψει με τις δικές μας εκλογές, γιατί δεν το βλέπω νωρίτερα, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε αυτές τις συνομιλίες, πολύ γρήγορα θα καταλήξουμε, και να καλέσουμε τους Αιγύπτιους να τοποθετηθούν. Εάν οι Αιγύπτιοι έχουν τις οποιασδήποτε ενστάσεις, θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε ένα φιλικό συνυποσχετικό, που να εξουσιοδοτεί το Διεθνές Δικαστήριο να κρίνει το θέμα. Θα μπορούσαμε ακόμη και αυτό, διότι θα ενέπλεκε τους Αιγυπτίους σε μια διαδικασία όπου πολιτικά εμείς θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε να το δεχθούν και να αφήσουν κατά μέρος τα μπόνους τα οποία τους υπόσχεται άνευ ανταλλάγματος και όχι από τα δικά της πάντως δικαιώματα η Τουρκία. Συνεπώς, αν κάποιος θέλει να κάνει ενεργητική πολιτική και αν κάποιος είναι υπουργός εξωτερικών για να λύσει προβλήματα και όχι για να περιμένει, χρησιμοποιεί το αξίωμά του ως εφαλτήριο για το πότε θα εκενωθεί η θέση του Πρωθυπουργού για να τη δείξει ως πρώτος στην επιτηρίδα. Αν πραγματικά έχουμε ανθρώπους στα κρίσιμα πόστα οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τα προβλήματα αλλά επιχειρούν να τα λύσουν, θα είχαμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Τα μεγαλύτερες ζημιές στα συμφέροντα της χώρας γίνονται δια παραλήψεων, με αδράνεια. Και αυτά τα λάθη είναι, όπως λέει ο Ταλεράνδος, και χειρότερα τα εγκλήματα, γιατί ακριβώς είναι λάθη, θα τα πληρώσουμε. Η Αίγυπτος σιγά σιγά μεταστρέφεται, διότι είδε ότι η Ελλάδα ούτε σε 12 μίλια γύρω από την Κρήτη κάνει, ούτε έδωσε άδειες για γεωτρείς, για σεισμικές έρευνες στην Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης και στα ανατολικά. Δηλαδή υπογράψαμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο και δεν την τιμούμε, δεν την εφαρμόζουμε. Οι Αιγύπτιοι κάνουν ήδη, έχουν βγάλει οικόπεδα. Οι Αιγύπτιοι φυσικά έχουν βγάλει οικόπεδα. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν τα βγάζουμε και εμείς. Κύριε Αϊφαντή, εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η Αίγυπτος για τους δικούς της λόγους, το έχετε ξαναπεί, ότι κάθε χώρα εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Σου λέει, εγώ δεν θα πάω μετά τον 28ο, δεν θέλω να τσακωθώ ευθέως. Μπορεί να πιστεί. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι. Ότι κάτω από μια συνεκτική εξωτερική πολιτική. Μπορεί να πιστεί. Ερώτημα. Ο εξωτερικός και ο Πρωθυπουργός δεν θα αλληλοϋποβλέπονται. Μπορεί η Αίγυπτος και οι χώρες πολύ πιο δυνατές από την Αίγυπτο να μεταβάλουν στάση ευνοϊκότερα. Ως προς τα συμφέροντά μας. Ερώτημα όμως. Κρίσιμο. Μισό λεπτό. Χρειάζεται ρίσκα. Ρίσκα και πρώτα απ' όλα λέω εγώ, κύριε Αϊφαντή, και αυτό είναι το κρίσιμο. Είπαμε, οι Αιγύπτιοι μπορεί να πιστούν, μπορεί να μην πιστούν, αλλά είναι οι Αιγύπτιοι. Εμείς έχουμε βούληση. Και ενώ ενιαία το πολιτικό σύστημα ή το ότι αφήνουμε τον 28ο και το φορτώνουμε ότι θα το δούμε μελλοντικά με την Αίγυπτο είναι ένα καλό άλοθη για την αδράνειά μας. Προφανώς το πολιτικό σύστημα βολεύεται με κάθε λογής προφάσεις για αναβολές. Θα τα ασκήσουμε όποτε το κρίνουμε σκόπιμο. Εδώ γελάνε και οι πέτρες. Δηλαδή πραγματικά είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που ενώ θα μπορούσε να έχει πάνω από 6 ναυτικά μίλια, έχουμε μείνει στα 6 ναυτικά μίλια.
Και ισχυριζόμεθα και προκαλούμε το γέλο. Τα εγώ όταν το έλεγα αυτό στους συναδέλφους μου, μιλούσαν ευγενικά ότι οποιαδήποτε στιγμή το κρίνουμε σκόπιμο. Αν δεν το κρίνουμε τώρα, πότε θα έρθει η σκόπιμότητα? Το 3000 μετά Χριστόν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν μία δικαιολογία, ότι εξασφάλιζαν τάχα την ησυχία μας. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ούτε αυτή την ησυχία εξασφαλίζουν. Δηλαδή, το μέγιστο υποσχόμενο δεν εξασφαλίζεται. Ίσα-ίσα αυτός ο κατευνασμός ανοίγει την όρεξη της Τουρκίας, η οποία παρακολουθεί την χλιαρή μας αντίδραση για αυτά που κάνει στη Συρία και η οποία καταλαβαίνει, και δεν είναι μόνο δική μας χλιαρή αντίδραση, είναι και των Ηνωμένων Πολιτειών, ή μάλλον για να το πω αλλιώς, επειδή είναι χλιαρή των Ηνωμένων Πολιτειών, γι' αυτό είναι ακόμη πιο χλιαρή η δική μας. Και καταλαβαίνει ότι εάν εξασφαλίσει κάποια στιγμή την συνένεση των ΗΠΑ, η υπόθεση των νησιών είναι τελειωμένη. Διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν προτίθεται να πολεμήσει υπέρ βομών και αιστείων. Κάποιες τουφεκές θα ρίξει για πρόσχημα και θα μας πάει σε μια επώδυνη διαπραγμάτευση εθνικού εδάφους. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Αρκεί να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για το ποιος θα είναι μέσα στο μαξί μου και ποιος θα είναι έξω. Κύριε Πρέσβη, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ελέγχου και τα λοιπά στην Τουρκία η ετήσια αποτίμηση και οι προτεραιότητες των ζητημάτων εθνικής ασφαλείας της γειτονικής χώρας. Η Ελλάδα φιγουράρει εδώ και είμαστε όλο το κύριο πρόβλημα. Μάλιστα. Τι καταλαβαίνετε από αυτά? Διάβασα το ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Καθημερινής του κυρίου Κωστίδη, όπου στέκομαι σε δύο σημεία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι τα σύνορα της φαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο κοινοποιήθηκαν στον ΟΗΕ το 2020, λέει η ανακοίνωση. Συνεπώς έχουν καταθέσει επίσημα στο πιο κατάλληλο φόρουμ τι θεωρούν υφαλοκρηπίδα. Σε αυτή την υφαλοκρηπίδα, όπου έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, οι δραστηριότητες υδρογών ανθράκων συνεχίζονται με σκάφη σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων. Υποτουρκική σημαία, λέει η έκθεση. Στο Αιγαίο, λέει, στοχεύουμε σε μια δίκαιη λύση όλων των αλληλένδετων προβλημάτων. Χρησιμοποιούν τον όρο αλληλένδετα προβλήματα. Και αυτό είναι μια υπόμνηση για τους φανατικούς και λάτρεις της Χάγης, ότι δεν μπορείς να πας στη Χάγη μόνο για αυτά που εσύ θέλεις. Οι Τούρκοι λένε τα προβλήματα είναι αλληλένδετα. Αν πρόκειται να προσδιορίσουμε την έκταση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πρέπει να προσδιορίσουμε το εύρος των χωρικών υδάτων, για το οποίο απαιτούν να έχουν δικαίωμα λόγου, και επίσης την κυριαρχία των νησιών και νησίδων, για τα οποία επίσης ισχυρίζονται ότι πάρα πολλά δεν είναι δικά μας. Και τέλος καταλήγει η έκθεση με την αιχμή του βέλους της εξωτερικής πολιτικής αυτήν την εποχή, που είναι η επιβολή καθεστώτος βαριάς αποστρατιωτικοποίησης στα νησιά. Και λένε ότι έχουν και την απαραίτητη πολιτική βούληση να το συζητήσουν το θέμα. Άρα λένε προς όλους τους τρίτους ότι φέρτε τους Έλληνες εδώ να συζητήσουν επί των απαιτήσεών μας. Και πραγματικά πιστεύω ότι τώρα, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν θα πάμε πουθενά, αλλά μετά με μια συμμαχική κυβέρνηση που έχει το μεγάλο προσόν να επιμερίζονται οι ευθύνες σε πολύ κόσμο, θα πάμε. Και αν προσέξει κανείς τον λόγο όλων των κομμάτων εξουσίας και του υπάρχοντος και του φιλοδοξούντος να το αντικαταστήσει, πάρα πολύ προσεκτικά έχουν πει ότι βεβαίως τα πάντα στη Χάγη. Τα πάντα στη Χάγη. Είπε ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης να επεκτείνουμε νότια της Κρήτης 12 μίλια με προοπτική τη Χάγη. Τελικά, ας πούμε, η Χάγη είναι όπως το κυριελέσιο στα μοναστήρια. Κάθε τι που κάνεις λες ένα κυριελέσιο. Δεν είναι λύση. Πέρα από αυτό. Η Χάγη δεν δίνει λύση. Δεν είναι η Χάγη το 1974 που λέγαμε, που πραγματικά ήταν άλλες συνθήκες. Και θα μπορούσε μια απόφαση να εφαρμοστεί. Και
Ορθώς τότε προσέφυγε η Ελλάδα. Αλλά κύριε Πρέσβη, να μου επιτρέψετε μια τεχνικού χαρακτήρα παρέμβαση. Το νότιο κριτικό δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι και η Γάβδος που έχει δικαιώματα. Προφανώς. Όταν... Μα είδατε, ναι. Είδατε να δίνουμε οικόπεδα τα οποία θα επηρεαζόντουσαν από τη Γάβδο. Πολύ προσεκτικά διαλέξαμε οικόπεδα, υποσχόμενα αποδόσεις από άποψη γεωλογική και υδρογονάνθρακες. Αλλά πολιτικά κάναμε μία λοβοτομία. Τίποτα που να ενοχλεί τις τουρκικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη Γάβδο. Θεωρούν ότι είναι δικό τους το νησί. Δεν τον βλέπουν σε καμία συνθήκη να αναφέρεται ονομαστικά και θυμούνται ότι ο Μπαρμπαρόσα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκεί πέρα ελιμενιζότανε. Λοιπόν, τίποτα από ό,τι θα τους ενοχλούσε δεν το έχουμε κάνει. Αυτό είναι για τους τρίτους ένα σαφές σημείο της βούλησής μας. Και επίσης ένα σαφές σημείο της βούλησης των τρίτων είναι ότι οι περίφημες ασκήσεις, τις οποίες όλες διαφημίζουμε και έχω βαρεθεί να βλέπω στα κανάλια διάφορους εκεί φουσκωμένους Γάλλους να βγαίνουν για να λένε, εννοώ τα πουλιά ως τους, να λένε ότι με το έτσι, με την τάδε πλατφόρμα, με τα Ραφάλ, με το ένα, με το άλλο. Ωραία είναι αυτά. Είδαμε κανέναν έστω βοηθητικό Γάλλο, Αμερικάνο, οτιδήποτε άλλο νατοϊκό να πηγαίνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όλοι σέβονται την απέτηση της Τουρκίας για αποστασιοτικοποίηση. Και γι' αυτό δεν στέλνουν εκεί πέρα, δεν ελιμενίζουν καν τα σκάφη τους. Αυτό η υπερήφανη εξωτερική πολιτική και το υπερήφανο γεθά μας το κρύβει. Αν δεν είναι σε θέση να οργανώσουν μια άσκηση με απτό γεωπολιτικό κέρδος, τότε γιατί να καίμε τις κυροζίνες και να κάνουμε ασκήσεις μαζί με τους Αμερικανούς και τους δεν ξέρω και εγώ ποιους άλλους. Δεν τις κάνουμε και μόνες μας. Μόνοι μας τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις είναι για να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και δεν θα πολεμήσουμε ούτε με τους συμπαθείς Σαουδάραβες, ούτε με τους συμπαθείς Εμιρατινούς. Θα πολεμήσουμε μόνοι μας. Άρα, αν θέλουμε να ασκούμεθα για πόλεμο, θα πρέπει να ασκούμεθα μόνοι μας. Εάν οργανώνουμε ασκήσεις με τρίτους, αυτές θα πρέπει να μας φέρουν ένα γεωπολιτικό κέρδος. Και μας φέρουν γεωπολιτική ζημία. Κάνουμε ασκήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την ανατολική μεριά του Αιγαίου. Κάποια σαΐνια στα κάποια καθεστωτικά κανάλια βγαίνουν και λέει ότι πέρασε πάνω από το νησί ένα πολεμικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. Σοβαρά. Γιατί δεν πηγαίνει μια βάρκα αμερικάνικη να αράξει την ΚΟ. Γιατί δεν πηγαίνει μια μονάδα Γάλλων κομάντος να διανυκτερεύσει σε ένα τέτοιο νησί στο πλαίσιο του σεναρίου της ασκήσεως. Διότι το αρνούνται. Δεν ξέρω πλέον καν αν τα θέτουμε αυτά τα θέματα ή έχουμε φτάσει στο σημείο της αυτολογοκρισίας να μην τα θέτουμε επειδή ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν δεκτά. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Άρα αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όσο δεν γίνονται, θα είμαστε έρμεα των λεγκαλιστικών μας αυταπατών. Επειδή έχουμε δίκιο, το δίκιο με το μέρος μας, ή έτσι νομίζουμε, ή έτσι είναι, νομίζουμε ότι θα το παραδεχθούν οι πάντες. Καθόλου. Οι πάντες θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και τα συμφέροντα, ακόμη και το δίκαιο του εφαρμοστέω, καθορίζονται από το συσχετισμό ισχύος. Αν δεν βελτιώσουμε το ισοζύγιο ισχύος μας στις περιοχές που μας ενδιαφέρουν, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Τελειώνοντας να θυμίσω ότι η Λιβύη ήταν μέχρι πρόσφατα, δεν το λέω τώρα για τους συναδέλφους, και ο κύριος Κοτροκόης και ο κύριος Βενιζέλος που είναι στη Βεγγάζη, είναι ικανοί συνάδελφοι και έντιμοι και τους σέβομαι περιόριστα. Αλλά μέχρι να πάνε αυτοί, πιο πριν η Λιβύη ήταν αυτό που λέγανε οι Γάλλοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για τη Λιμόζη. Στέλνανε εκεί ανθρώπους στρατιωτικούς στη Λιμόζη, τα μετόπισθεν δηλαδή, εξού και ο γαλλικός όρος Λιμόζε, το ρήμα, που είχαν προβλήματα. Ήταν ανίκανοι, είχαν άλλα σοβαρά προβλήματα κτλ. Μια χώρα που ανακαλύπτουμε ότι έχει ζωτικό συμφέρον για μας, δεν είχαμε ούτε άξια διπλωματική εκπροσώπηση. Και δεν ήταν μόνο θέμα προσώπων και θέμα μέσων. Έπρεπε να έχουμε το μεγαλύτερο γενικό προξενείο της Ελλάδας στην Αφρική να είναι στη Βεγγάζη και όχι στην Αλεξάνδρεια. Να έχει χώρους, να έχει μέσα, να εκπαιδεύουμε το στρατό και το ναυτικό του Χαφτάρ, να είμαστε παρόντες. Γιατί η απουσία μας θα τη γεμίσουν, θα την εκμεταλλευτούν, θα γεμίσουν την περιοχή οι άλλοι. Γι' αυτό και μόνο το χώρο θα έπρεπε
Δεν νομίζω ότι λέω καμία σοφία. Απλώς ο κύριος δεν θέλει. Κύριε Πρέσβη, όχι, σοφία δεν λέτε. Ακούστε, λέτε αυτονόητα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Πρέσβη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των κεντρικών mainstream στην Ελλάδα μέσων, δεν έχει αξιόμαχη αεροπορία και η οικονομία της καταραίει. Αλλά η Τουρκία αυτή, που είναι έτσι όπως μας τη λένε, κάνει ταυτόχρονα αεροπορικές επιχειρήσεις σε Ιράκ, Συρία, έχει και σε ετοιμότητα στα δυτικά αεροδρόμια μαχητικά, έχει τις ευλογίες φίλων και συμμάχων, ακόμη και οι Αμερικανοί, σωστά το είπε, στο μισό στρατόπεδο δεν χτυπήθηκαν, άρα είχαν δώσει στίγμα, λέει, και την ίδια χρονική περίοδο παίρνει και 5 δις δολάρια από τη Σαουδική Αραβία, που εμείς έχουμε στείλει τους Patriot. Τι καταλαβαίνουμε? Ότι μπορεί να μην είναι εφάμιλη της ειδικής μας η τουρκική αεροπορία από άποψη και υλικών και ιδίως πιλότων, εγώ το δέχομαι πρώτος από όλους. Ότι η δική μας είναι πολύ καλύτερη. Απλούστατα, οι Τούρκοι έχουν την πολιτική βούληση να τα χρησιμοποιούν. Και θέλω να παραπέμψω στον ακροατή σας σε ένα στιγμιότυπο που το είδα και σε ελληνικά και σε διεθνή ΜΜΕ, από τη συνδιάσκεψη των G20 στον Μπαλί. Εκεί βγήκε ο πρόεδρος Ερντογάν και έκανε κάποιες δηλώσεις για τους εξοπλισμούς της Ελλάδας. Και είπε μια μεγάλη αλήθεια. Και επειδή την είπε αντίπαλός μας, θα πρέπει να τη σκεφτούμε 2 και 3 φορές. Είπε ο πρόεδρος Ερντογάν να μην ξοδεύονται και παίρνουν αεροπλάνα και το ένα και το άλλο. Γιατί αυτά για να τα χρησιμοποιήσεις χρειάζεσαι καρδιά. Λοιπόν, ο άνθρωπος μας έχει καταλάβει πλήρως. Και δεν εννοείται, μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη, μισό λεπτό. Δεν εννοείται τους πιλότους. Δεν εννοώ τους πιλότους. Μάλιστα. Προφανώς, να πούμε το εξής. Δεν θα αρχίσουν έναν πόλεμο ούτε οι πιλότοι, ούτε οι στρατηγοί, ούτε τίποτε. Ή δεν θα αρχίσουν μια άμυνα οι πιλότοι. Εντολές υπακούν. Είναι καλή. Όλοι οι νατοικοί λένε ότι η ελληνική αεροπορία είναι και θα γίνει με βάση αυτά που έχει παραγγείλει, ελπίζουμε να τα πάρει σε χρήσιμο χρόνο, θα γίνει ακόμη καλύτερη. Το ζήτημα είναι αν το πολιτικό σύστημα που είναι από πίσω θα δώσει την εντολή να χρησιμοποιηθούν. Να σας θυμίσω ότι ο επιχούντας, τα Phantoms που δεν είχε η Τουρκία, τους λέγανε να απογειωθούν, μετά από 2 λεπτά τους λέγανε να σταματήσουν. Έγινε 3 φορές αυτό το πράγμα. Την τρίτη κάθισαν στο Ηράκλειο, έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τους βάζανε διορία και σε 2 λεπτά να απογειωθούν, σε 2 λεπτά τους λέγανε να σταματήσετε. Γιατί δεν υπήρχε βούληση. Το ίδιο ισχυρίζομαι ότι υπάρχει, ότι συμβαίνει και τώρα. Είναι λαμπροί οι πιλότοι μας, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Εδώ πέρα όταν σκοτώθηκε, φωνεύτηκε ο Ηλιάκης από τον Τούρκο πιλότο, εμείς παραδώσαμε τον πιλότο. Είχαμε πιάσει τον άνθρωπο απάνω στο Ιαπωνέζικο πετρελοφόρο και τον παραδώσαμε με εντολή. Δεν τον παρέδωσαν από μόνοι τους οι διασώστες. Του είχαν πάρει και το όπλο του κτλ. Τον παραδώσαμε. Γιατί όλοι τώρα ξέρουμε ότι τον σκότωσε κάνοντας, ρίχνοντας απάνω του το πίσω μέρος του αεροσκάφους πάνω στην καλύπτωση του Ηλιάκη. Λοιπόν, αυτή είναι η τύχη που περιμένει τους πιλότους. Δηλαδή ο αντίπαλος κάνει τη δουλειά του και το πολιτικό σύστημα τη δική του, που είναι ότι οι πιλότοι και οι άλλοι είναι αναλώσιμοι. Όχι για την πατρίδα, για την επιβίωση του πολιτικού συστήματος. Έκανε ο Σαλιάρης την πρόσκρουση όταν πήγε να τον εμβολήσει ο Τούρκος. Του έδωσε το μάθημα που ακριβώς έπρεπε να του δώσει και σε μισή ώρα, χωρίς καμία συνεννόηση με ηγέθα κτλ., σε 45 λεπτά ήταν στις οθόνες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και έλεγε, διαβεβαίωνε τους πάντες, τους απέναντι και τους υπερατλαντικούς, ότι επρόκειτο περί ατυχήματος. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν έχει καμία έννοια. Εγώ θέλω να τα παίρνουμε, θέλω να είμαστε καλά εκπαιδευμένοι, αλλά να μην έχουμε και αυταπάτες, και αυτοί που τα χειρίζονται και αυτοί που τα πληρώνουν, ότι αυτά τα πράγματα θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για την εθνική μας, η παράσταση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Δεν πρόκειται. Γιατί δεν θέλει τέτοιες ιστορίες στο πολιτικό σύστημα. Ας αλλάξουμε, είναι η άποψη, στο πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι η μοιραία, αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό να το κάνω. Κύριε Πρέσβη. Ούτε δουλειά των πιλότων, ούτε δουλειά κανένα. Είναι δουλειά συλλογική. Κύριε Πρέσβη, επειδή ο χρόνος πιέζει αφόρητα και είναι εξαιρετική συνομιλία πάντα μαζί σας, προφανώς και δεν είναι δική σας δουλειά,
ο καθένας πρέπει να σκέφτεται. Όμως θέλω να εκμεταλλευτώ αυτά τα λίγα λεπτά. Μου λένε εδώ, έχει δίκιο ο πρέσβης και για τα Φάντομ, η Χούντα έστελε τα τάγκ στο Πολυτεχνείο ή στην Κύπρο. Λοιπόν, ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, δράτω με τη ευκαιρία. Διότι δεν μπορεί να φαίνεται παρονιχίδα, αλλά επειδή λέμε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το Κωσυφοπαίδιο αλλάζει πινακίδες και λέει και στους Σέρβους του Κωσυφοπαιδίου. Αχ, τους Σέρβους του Κωσυφοπαιδίου. Λέει στους Σέρβους, θα αλλάξετε κι εσείς τις πινακίδες. Η Σερβία λέει ότι αυτό θα γίνει. Το έλα να δεις εδώ. Φοβάστε, εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει θριαλίδα νέα στα Βαλκάνια ή θα πέσουν λυτοί και δεμένοι σε αυτή τη φάση? Υπάρχει ένα κενό εξουσίας αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια που επιχειρούν να το εκμεταλλευτούν, ίσως με παρότρινση υπόγεια διαφόρων κύκλων. Να μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μία Αμερική, υπάρχουν πολλές Αμερικές. Δεν εκφράζονται πάντα ομοιογενώς και ενιαία Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Κωσοβάροι. Τι λένε στους Σέρβους? Ότι τις άδειες οδηγήσεως και τις πινακίδες θα τους δίνει το Κόσοβο. Θα τους δίνει αυτή και όχι η Σερβία. Όμως το Κόσοβο ήταν επαρχία της Σερβίας. Και αυτοί οι Σέρβοι ελάχιστοι που έχουν απομείνει εκεί στο βορρά δεν έχουν αποδεχθεί το καθεστώς του νέου κράτους, ούτε η Σερβία ούτε ο κόσμος της. Συνεπώς προσπαθούν να βάλουν τη σερβική κυβέρνηση ενώπιον ενός τελεσμένου. Και επειδή ακριβώς το ΝΑΤΟ είναι, αλωνίζει σε άλλα αλώνια τώρα, είναι απασχολημένο αλλού, οι Σέρβοι πιστεύουν βάσιμα ότι τους Κωσοβάρους τους έχουν. Έτσι, αν θέλει να γίνει μια στρατιωτική εμπλοκή, φτάνουν στην Πρίστινα σε χρόνο μηδέν. Συνεπώς δεν υποχωρούν από κάτι το οποίο θεωρούν ότι υπονομεύει την εξελίξη. Αργή η εξέλιξη, αλλά υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Και είχαν εμφανιστεί διάφορα σχέδια που λέγανε να ενοποιηθούν η υποσερβική πλειονότητα περιοχές με τη Σερβία και τα λοιπά. Υπήρχαν ανταλλαγή εδαφών και τα λοιπά. Σωστά, σωστά. Και αμερικανικό σχέδιο. Εμείς όμως έχουμε στείλει, στέλναμε στο Κόσοβο τον κύριο Πάτσι για να κλείσει δουλειές και να βάλει το υπόβαθρο της διπλωματικής δουλειάς, δηλαδή την οικονομική συνεργασία. Γιατί άμα δεν έχεις οικονομική συνεργασία με οποιονδήποτε, η διπλωματία σου είναι διπλωματία, πώς το λένε, στον αέρα. Εμείς λοιπόν είχαμε αυτού του τύπου τους ανθρώπους σε μια περιοχή όπου το εθνικό μας συμφέρον απαιτεί να είμαστε οικονομικά ισχυροί, αν όχι κυρίαρχοι, να είμαστε ισχυροί παράγοντες. Στέλναμε αυτόν τον άνθρωπο και καταλαβαίνει κανείς από τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε τι προθέσεις έχουμε. Ναι. Και είχαμε. Και για να μην μιλήσουμε εδώ για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με ανοιχτό όλοι το Κυπριακό. Οι Σέρβοι για ποιο λόγο θα πρέπει να το αποδεχθούν? Δεν είναι με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Δεν ήσαν ποτέ τους με τη σωστή μεριά της ιστορίας, άμα δείτε τους Σέρβους. Και γι' αυτό έχουν υποστεί σφαγές, έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες στην ιστορία τους, έχουν δώσει πολύ αίμα. Όμως έχουν κάποια αξιοπρέπεια ακόμη και δεν αποδέχονται να δώσουν αμαχητή αυτά τα οποία τους λένε οι Κωσοβάροι. Και επειδή θεωρούν ότι έχουν τα μέσα να υπερασπίσουν εαυτούς και ότι ο αντίπαλός τους δεν έχει από πίσω του έτοιμο το ΝΑΤΟ να επιπέσει και να παρέμβει ενόπλος, υπερασπίζουν αυτό που θεωρούν εθνικό του συμφέρον. Ότου θαύματος. Βέβαια τώρα τι περιμένετε από ανθρώπους που είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας? Έχουν τα μικρά τους συμφέρον. Δεν ασπάζονται το συμμαχικό συμφέρον ως υπέρτατη αρχή. Λοιπόν κύριε Πρέσβη, επειδή έχω βροχή μηνυμάτων, θέλω δημόσια να σας παρακαλέσω να δεσμευτείτε ότι θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Μέρος δεύτερο, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχω εδώ πάρα πολλά ερωτήματα και θέλω να μας κάνετε αυτή τη χαρή, δημόσια σας το ζητάμε, να τα πούμε και αύριο το πρωί. Θα επιχειρήσω να αλλάξω το πρόγραμμα μου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, που μας έκανε τη χάρη, κυριολεκτικά το εννοώ, γιατί σήμερα είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, να είναι και στο δεύτερο μέρος, καθώς τα μηνύματα των ακροατών ήταν βροχηδών
Και θέλω να πω ότι είδατε πριν από λίγο, μιλώντας με έναν οικονομέτρη αναλυτή, μας είπε το ίδιο πράγμα που ακούσαμε χθες από τον κύριο Αϊφαντή. Ο κόσμος αλλάζει τεκτονικά, γεωπολιτικά, γεωοικονομικά, γεωστρατηγικά, τα θέλω μεγάλων και περιφερειακών παικτών. Και οι μόνοι που δεν αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές είμαστε εδώ, στο εσωτερικό. Καλημέρα, κύριε Πρέσβη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά δεν πρόκειται για χάρη. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και με τους ακροατές σας. Πριν πάω στους ακροατές, να σας παραδώσω κυριολεκτικά, γιατί είναι βροχή ερωτημάτων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ένα σχόλιο και θα το κάνω και εν είδη προβοκάτορα εδώ. Σας το λέω ανοιχτά. Έγινε γνωστό από την Κωνσταντινούπολη, από μια εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Φερεντίνου, ότι. Και από την κυρία Ζαχαράκη, ότι η Τουρκία ανακοίνωσε ότι το νέο υπερσύγχρονο γεωτρύπανό της και ερευνητικό, το Αμπντούλα Χαμίτ Χαν, βγαίνει για έρευνες στη Μεσόγειο και η ελληνική υποδοχή των μέσων ενημέρωσης είναι «κλιμακώνει η Τουρκία». Κλιμακώνει η Τουρκία ή συνεχίζει τη στρατηγική βάθους, γιατί αν ενθυμούμε γι' αυτό το γεωτρύπανο 2 μήνες πίσω μας έχουν πει τι θα κάνουν. Και το ερώτημα εδώ, το προβοκατόρικο, είναι το εξής. Έρχεται το γεωτρύπανο 6,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, σας το λέω ευθέως, χωρίς να έχεις επέκταση χωρικών υδάτων, έχοντας δυνητική ΑΟΣ. Τι θα κάνεις? Το τι θα κάνουμε είναι ένα μεγάλο ερώτημα και θα το θίξω στο τέλος. Επιτρέψτε μου πριν να πω ότι οι δύο εξαιρετικές δημοσιογράφοι, η κυρία Φερεντίνου και η κυρία Ζαχαράκη, βάζουν στα ελληνικά ΜΜΕ ένα, αναδεικνύουν με το ρεπορτάζ τους μία αντίφαση. Απ' τη μια μεριά τα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρουν διαδοχικά χαστούκια στον Ερντογάν από το State Department, από τους εξωγήινους, αναφέρονται σε θριάμβους μας στην Αίγυπτο για την τελευταία συμφωνία που καθορίζει τα όρια διάσωσης και τα ταυτίζει με αυτά το FIR, αλλά δεν λέει τίποτε για το επίδικο που είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Χαστούκια λοιπόν από τη μια, κλιμάκωση η Τουρκία από την άλλη. Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δέχεται διαδοχικά χαστούκια, αν πιστέψουμε τα ΜΜΕ, να μπορεί να κλιμακώνει? Ένας πυγμάχος όταν δέχεται χτυπήματα, μάλλον πέφτει η αμυνά του, μάλλον κατεβάζει τα χέρια, δεν κλιμακώνει. Συνεπώς εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το γλωσσάριο των ελληνικών ΜΜΕ, το οποίο κατευθύνεται από τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, με παρεμβάσεις, με ορολογικές διευκρινήσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ στο μυστικό όπλο που είναι τα 24.000 ευρώ που μπορεί να ξοδεύει αναπερίπτωση και κάθε μήνα χωρίς να δίνει κανένα παραστατικό από τα απόρριτα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνεπώς εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια προπαγάνδα η οποία έχει στόχο τους ηθαγενείς, εμάς όλους, και με αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Η Τουρκία έχει αναγγείλει. Έδωσε πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσει τα γεωτρύπανά της. Πάρα πολλά χρήματα. Αγόρασε γεωτρύπανα, το τελευταίο είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοάξονες state of the art. Αγγλοσάξονες, αλλά μου το έχει πει ένας ταξιτζής στο Μοντρεάλ, Αγγλοάξονες που έχει μείνει. Λοιπόν, γιατί, για ποιο λόγο, αφού πλήρωσε η Τουρκία, να μην το χρησιμοποιήσει? Για τις παρελάσεις το πήρε, όπως εμείς αγοράζουμε τα πολεμικά αεροσκάφη, το πήρε για να το χρησιμοποιήσει. Η Τουρκία έχει εξαγγείλει, και στην χθεσινή μας συζήτηση αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο πολύ σωστά υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει καταθέσει συντεταγμένες της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της υφαλοκρηπίδας της, λέει μάλιστα, στον ΟΗΕ από το 2020. Ερώτημά σας τώρα, αν έρθει 6,5 μίλια. Δεν θα κάνουμε τίποτε. Άλλωστε ήρθε. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν ήρθε γεωτρύπανο, ήρθε ερευνητικό. Σεισμικές έρευνες. Και ο κύριος Γεραπετρίδης εξήγησε σε όλους όσους είχαν πώς το λένε, ενδεχομένως αυταπάτες, ότι μέχρι 6 μίλια. Δεν έχουμε εξαγγείλει αποκλειστική οικονομική ζώνη επίσημα. Έχουμε όμως με τον νόμο Μανιάτη, ο οποίος είναι εσωτερικός νόμος, δεσμεύει εμάς μόνο, είναι διάταξη εσωτερικού δικαίου. Δεν έχουμε πάρει τις συνταγμένες του νόμου Μανιάτη να τις το νόμος Μανιάτη έδινε, συγγνώμη, έδινε τμήματα προς εκμετάλλευση.
δηλαδή είναι κομμάτια θάλασσας, θαλασσοοικόπεδα, προς εκμετάλλευση. Αυτές τις συντεταγμένες όμως του νόμου Μανιάτη, εμείς δεν τις έχουμε καταθέσει σε κανένα διεθνή οργανισμό. Με συγχωρείτε λίγο. Να το πω αυτό. Ο κύριος Μανιάτης την περασμένη Παρασκευή που βγήκε στην τηλεοπτική εκπομπή είπε και έδειξε τη δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και με βάση το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει την Άγκλος, αυτό διαβιβάστηκε, είπε, και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα. Αν ήμουν και εγώ δικηγόρος της Ελλάδας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, θα ανέπτυσε αυτή τη θεωρία ελλείψη καλυτέρας. Η Ελλάδα είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, όπως και η Τουρκία άλλωστε. Λοιπόν, για ποιο λόγο καταθέτει η Τουρκία και στην απάντηση που έχει απαντήσει με αρκετή καθυστέρηση, διότι αντιπροσώπου μας, κυρία Θεοφίλη, η οποία δεν ευθύνεται η γυναίκα, υπέγραψε ό,τι της έδωσε. Και κατέθεσε ό,τι της έδωσε. Γιατί εκεί δεν αναφέρουμε τις εξωτερικές διαστάσεις συντεταγμένες της αποκλειστής οικονομικής μας ζώνης. Υπάρχει απάντηση. Παρενέβη η Γερμανία. Δύο φορές παρενέβη η Γερμανία. Την πρώτη φορά ήταν που είχε παρέμβει όταν είχαμε κάνει αυτή την ημερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Παρενέβη για να μην κυρωθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει να μεσολαβήσει. Το έθεσε όρο τότε η κυρία Μέρκελ. Δεν έγινε αποδεκτός, κυρώσαμε. Και το άλλο είναι ότι μας έχει συμβουλεύσει κατ' επανάληψη να μην κάνουμε αυτό για δικούς της λόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν εξετάζω τους γερμανικούς λόγους, αλλά αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Και ελάχιστοι υπάρχουν στην κυβέρνηση που να μην χτυπάνε προσοχή όταν το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη είναι κάποιος από τη γερμανική είτε πρεσβεία είτε κυβέρνηση, ακόμα χειρότερο. Άρα, κυρία Ιφαντή, ενώ θα έπρεπε να τα δυνητικά κυριαρχικά σου δικαιώματα, αν το πάμε νομικά, υπαρκτά είναι, αλλά το θέμα είναι αν τα ασκείς. Κανονικά λέτε, με το που θα είχαμε είσοδο, εάν έχουμε, του τουρκικού γεωτρυπάνου σε αυτά τα όρια, θα έπρεπε να έχει απάντηση. Εδώ δεν βλέπετε. Θα έπρεπε το τι θα κάνουμε προδικάζεται, προϊονίζεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, εμείς οι λάτρεις του διεθνούς δικαίου, δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να καταχυρώσουμε την αποκλειστή οικονομική μας ζώνη. Και μας το υπενθύμισε πριν δύο χρόνια ο κύριος Γεραπετρίτης, λέγοντας, ο άνθρωπος εξήγησε γιατί είναι τα 6 μίλια. Διότι λέει, δεν έχουμε ανακηρύξει τίποτε περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνουμε. Άρα και να έρθει, επιτρέψτε μου, και να έρθει και να πάει εκεί που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και για εκεί. Να είστε βέβαιος ότι το περισσότερο που θα κάνουμε θα είναι να προσφύγουμε είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε στο ΝΑΤΟ, είτε μονομερός πάλι στη Χάγη, ό,τι μας υποδείξουν οι σύμμαχοί μας. Δεν πρόκειται να το πλευρίσουμε και να ανέβουμε απάνω, να το ανακόψουμε τον πλού, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αυτά τα μέσα που χρησιμοποιούν όλα τα κράτη σε όλο τον κόσμο. Γιατί είμαι θα φοβική. Πραγματικά, όσοι από τους ακροατές ξέρουν από σκυλιά, θα ξέρουν ότι η χειρότερη περίπτωση είναι ο φοβικός σκύλος. Δαγκώνει από φόβο, αλλά ποτέ σε μία μάχη δεν βγαίνει από πάνω. Διότι ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Έχουμε ένα φοβικό ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν κουράζομαι να το λέω. Το λέω γιατί πολλοί από τους ακροατές λένε, μα είσαι απορριπτικός για όλα. Κυνικός, ναι, κυνικός. Το έχω βιώσει. Το έχετε βιώσει. Το έχω βιώσει. Έχω βιώσει, αν θέλετε, και το μη φοβικό ελληνικό πολιτικό σύστημα, που ήταν οι Μακαρίτες, Ανδρέας Παπανδρέου και Γιάννος Κρανιδιώτης. Δεν ίδρωνε το αυτή αυτών των δύο ανθρώπων. Κυριολεκτικά. Ο δεύτερος, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το πλήρωσε με τη ζωή του. Αλλά ούτε του Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε του Γιάννου. Το πλήρωσε, εννοείται. Είναι μόνες εξαιρέσεις. Μισό, κύριε πρέσβη, τώρα βάλετε φωτιά στα τόπια. Τι εννοείται το πλήρωσε με τη ζωή του? Δεν ήταν ατύχημα, δηλαδή? Είναι μια συζήτηση μιας μεγάλης εκπομπής και μπορεί να καλέσετε όλους τους εμπειρογνώμενους να σας πούν για ποιο λόγο κανένα άλλο παρόμοιο ατύχημα δεν είχε συμβεί ούτε πριν ούτε μετά στον τύπο αυτό το αεροσκάφου, ο οποίος είναι ευρύτατα διαδεδομένο. Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι παρούσα ηγεσία πορεύεται στις εξωτερικές στις διεθνείς σχέσεις, στη διεθνή κονίστρα, με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Πώς θα έχουμε, πώς ο μεν υπουργός εξωτερικών θα γίνει πρωθυπουργός, ο δε υπουργός εξωτερικών, ο μεν πρωθυπουργός θα παραμείνει πρωθυπουργός αδειάζοντας τον υπουργό του εξωτερικών. Αυτό εξηγεί και τη συμπεριφορά του υπουργού στην Λιβύη, αυτό εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και τον διεισμό μεταξύ των απόπειρων. Από πολύ καιρό παρατηρούμενο διεισμό ανάμεσα στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μου είναι αδιάφορο κυριολεκτικά, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Δένδια. Αλλά οποιοδήποτε να ήταν, ο αδερφός μου να ήταν και να έκανε αυτά τα πράγματα που κάνει εις βάρος της χώρας, θα ήμουν επικριτικός απέναντί του. Θέλω να σας ρωτήσω και αμέσως μετά να πάω στα ερωτήματα των ακροατών, γιατί θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας για τη μεγάλη εικόνα που αφορά τη χώρα όμως και έχετε άποψη για αυτήν. Θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού όμως που μόλις τώρα αναφέρατε και ξεδιπλώσατε. Άρα για σας, και το λέει και πολλοί κόσμος εδώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο εσωτερικό της χώρας. Ο Ίστον Τσόρτσιλ είχε πει σε έναν φέρελπι συντηρητικό βουλευτή, ο οποίος του είπε ότι ήταν νεοεκλεγής και του είπε ότι τώρα είμαι έτοιμος να διασχίσω το πάτωμα, κάθονται απέναντι στο Αγγλικό Κοινοβούλιο αντιπολίτευση και κυβέρνηση, να διασχίσω το πάτωμα και να συμπλακώ με τους εχθρούς. Και του είπε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, αγαπητέ, απέναντι είναι οι αντίπαλοι, οι εχθροί κάθονται ανάμεσά μας. Μάλιστα, νομίζω απαντήσατε. Πάω στα ερωτήματα πολύ γρήγορα. Όπου μπορείτε απαντάτε συμπυκνωμένα, όπου θέλετε παραπάνω χρόνο το κάνετε, αλλά για να καλύψουμε πολλούς. Λέει εδώ ο φίλος ο Σικάριο, σας παρακαλώ πολύ ρωτήστε τον κύριο Πρέσμη, πόσο και αν θα στοιχήσει στην Ελλάδα όσον αφορά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη γειτονιά μας, το γεγονός ότι οι Τούρκοι προχωρούν με στρατηγική θάρρος κτλ. Εάν είχαμε διαφορετική στάση εναντίον της Ρωσίας, πιστεύει ότι θα ήταν η ίδια αντίδραση της Τουρκίας? Εκτιμώ ότι η Τουρκία δεν καθόρισε τη στάση της έναντι της Ρωσίας με γνώμονα το τι κάνουμε εμείς. Προφανώς όμως αν εμείς είχαμε μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι της Ρωσίας, πιο ισορροπημένη με την έννοια ότι η Ρωσία θα υπάρχει και σε 10 και σε 20 χρόνια, δεν θα εξαφανιστεί από το χάρτη, και εμείς ευελπιστούμε να υπάρχουμε και θα έχουμε σχέσεις μαζί τους. Είναι κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το Κυπριακό, το οποίο οι Έλληνες πολιτικοί το γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, είναι για αυτούς ένα βάρος, ένα άγος, εξαρτάται εν πολλής από το τι θα κάνει ή δεν θα κάνει η Ρωσία. Συνεπώς θα έπρεπε να είχαμε, κατά την προσωπική μου άποψη, μια πιο ισορροπημένη σχέση, στάση απέναντι της, καταδικάζοντας την εισβολή στην Ουκρανία, το γεγονός δηλαδή ότι η Ρωσία επέλεξε να επιλύσει υπαρκτά προβλήματα αλλά με την χρήση στρατιωτικής βίας, εισβάλλοντας σε ένα κράτος το οποίο εν πάση περιπτώσει προκαλούσε μεν, καταπίεζε τους ρωσόφωνους, δεν είναι άγιοι οι Ουκρανοί, αλλά εν πάση περιπτώσει η δικιά μας δουλειά δεν ήταν να ταχθούμε με την σωστή πλευρά της ιστορίας, ήταν να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Ο εφημισμός ότι κάνουμε ό,τι τασόμαστε με αυτόν που θεωρούμε ισχυρότερο και να επαφιούμε τα δικαιώματά μας, τα συμφέροντά μας στη διακριτική του ευχέρεια και στην γενοψυχία του, δεν νομίζω ότι είναι τη σήμερον ημέρα τρόπος να ασκούμε εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η δικιά μου ένσταση. Οι Τούρκοι θα κάνανε αυτό που επιτάσσει το συμφέρον τους, όπως το αντιλαμβάνονται, αυτό κάνανε ασχέτως του τι θα κάναμε εμείς. Απλώς θα είχαμε μια καλύτερη στάση απέναντι, θα είχαμε περισσότερα ωφέλη από τους εταίρους μας. Θα μας δίνανε κάτι για να κάνουμε αυτά τα οποία τώρα κάναμε δωρεάν. Και όταν λέω κάτι, δεν εννοώ ούτε χρήματα, ούτε οπλικά συστήματα, που θα ήταν κάτι πολύ λογικό τα οπλικά συστήματα. Θα το χείρωναν τα δικαιώματά μας στα νησιά, δια της παρουσίας τους. Το πρόβλημα της αποστρατιωτικοποίησης, αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι. Εκεί λοιπόν, αν είχαμε φερθεί διαφορετικά έναντι της Ρωσίας, θα μπορούσε
από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμπρακτα και σιωπηρά, αλλά έμπρακτα την αναγνώριση του δικαιώματός μας να χρησιμοποιούμε τα νησιά ως πρώτη γραμμή άμυνας, όχι για τα ίδια, για την υπόλοιπη χώρα. Σαφές. Εδώ είναι συναφές το ερώτημα από τη φίλη τη Φωτεινή Φραγκίσκη από τη Ρόδο. Θα ήθελα, λέει, να ρωτήσετε τον κύριο Πρέσβη, αν τελικά βγει στον αέρα και σήμερα, βγήκε. Γιατί είπε χθες πως δεν βλέπει συμμαχικά πλοία να ελιμανίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αφού στη Ρόδο έρχονται από δεκαετίες και αμερικανικά και αγγλικά και μάλιστα πολύ συχνά με σοβαρές αντιδράσεις εκ μέρους των κατοίκων των νησιών. Μήπως εννοεί κάτι άλλο? Εννοώ να ελιμενίζονται στο πλαίσιο μιας άσκησης. Δεν εννοώ να κατέβουν οι ναύτες να ξεχυμάνουν και να σπάσουν τα πάντα στα τοπικά μπαρ. Αυτό το πράγμα συνέβαινε επί Χούντας, χρησιμοποιείται και το Φάλιρο και η Ρόδος κατά καιρούς ως τόπος αναψυχής των αμερικανικών πληρωμάτων. Εγώ λέω στο πλαίσιο μιας άσκησης να έχουν σημείο εκκίνησης της συμμετοχής τους στην άσκηση, σημείο κατάληξης, επιχειρησιακό κέντρο δηλαδή, βάση επιχειρησιακή. Ένα νησί. Φερρυπίν την Χίο. Λέσβο. Φερρυπίν τη Σάμο. Φερρυπίν τη Ρόδο. Δεν το κάνουν. Δεν έρχονται για σκοπούς ασκήσεως. Και αυτό είναι μια ζημιά διαπαραλήψεως. Δηλαδή μας δείχνουν ότι θεωρούν βάσιμη την απέτηση της Τουρκίας αυτά τα νησιά να μην έχουν στρατιωτικές δραστηριότητες. Άλλο ερώτημα. Στέφανος, ρωτήστε τον αξιότιμο πρέσβη το εξής. Μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για έρευνα και διάσωση στους χώρους τους, FIRSAR να εφάπτονται, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και Ελλάδος και Λιβύης, ποιες χώρες αποτελεί ευθύνη η έρευνα και διάσωση? Εννοεί ότι δεν τα έχουμε ρυθμίσει. Προφανώς δεν τα έχουμε ρυθμίσει. Με την Λιβύη υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβέρνηση η οποία να είναι εις θέση να αναλάβει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, και έχουμε όλο πρόβλημα που έχουμε δημιουργήσει και μας έχει δημιουργήσει η Λιβύη και έχουμε και εμείς μαζί της. Με την Κύπρο δεν καταλαβαίνω τον λόγο, μάλλον τον καταλαβαίνω, αλλά δεν υπάρχει καμία ευπρόσωπη δικαιολογία. Ουσιαστικά τι κάνουμε με αυτή τη στάση μας με την Κύπρο? Να μην κατοχυρώνουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη, να μην κατοχυρώνουμε ρυθμίσεις έρευνας και διάσωσης και οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά υποβαθμίζουμε την αυτοτέλεια, την ανεξαρτησία και την ισοτιμία του κυπριακού κράτους. Ρίχνουμε νερό στο μήλο της Τουρκίας που ομιλεί περί ελληνοκυπριακής διοικήσεως. Συνεπώς χρησιμοποιούμε έμεσα και εμείς οι ίδιοι σαν ένα κράτος δεύτερης κατηγορίας, με μειωμένα δικαιώματα, σαν μια κυβέρνηση που έχει μια εκκρεμότητα. Μια εκκρεμότητα δεν νομιμοποιείται πλήρως. Και αυτό είναι τραγικό. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται χαρακτήριστα, αλλά και οι ίδιοι Κύπροι σε κάθε διαπραγμάτευση που πάνε, αυτό που συζητάνε είναι το μέλλον, η ύπαρξη του κράτους τους. Αυτό βάζουν πάνω στο τραπέζι κατά απέτηση των Τούρκων. Αν θα είναι διζωνικό, αν θα είναι δικοινοτικό, αν θα έχει στρατό τουρκικό απάνω, αν θα κάνουν κουμάντο, όπως έλεγε το σχέδιο Ανάν, τρεις δικαστές, ας πούμε, οι οποίοι θα σημάτιζαν τις πλειοψηφίες και τα λοιπά μέσα στο ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο. Όταν λοιπόν οι ίδιοι πάνε και συζητούν το πώς και εάν θα υπάρχουν, έχει βολευτεί και η ελληνική πολιτική τάξη και λέει εδώ πέρα... Είναι, πώς το λένε, ξέφραγω τα μπέλη, εντάξει. Και δεν προχωράει σε οτιδήποτε, δεν προχωρούμε σε οτιδήποτε με την Κύπρο, εκτός από το να φτιάχνουμε υπεράκτιες εταιρείες που είναι μια, που θα ενοχλούσε την Τουρκία. Άλλος φίλος, ποιος ο λόγος ύπαρξης, κύριε πρέσβη, της διπλωματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών τη στιγμή που η γνώμη της δεν λαμβάνεται υπόψη τη διαμόρφωση εξωτερικής μας πολιτικής? Α, τώρα... Είναι αυτό που είναι μια τεράστια συζήτηση αυτό. Μπορώ να πω στον ακροατή να το απαντήσω ποιος ο λόγος ύπαρξης του σώματος των αξιωματικών όταν τελικά δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους, όχι μόνο για τους στόχους που θα πρέπει να έχει άμυνα, αλλά και για πράγματα
αρμοδιότητάς τους, εξοπλισμούς, συντηρήσεις εξοπλισμών κτλ. Σαφές, μην επεκταθείτε. Άλλος φίλος, ο Νίκος, οι σύμμαχοι Αμερικανοί είπαν πως η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να αμυνθεί και να διασφαλίσει το χώρο της ως προς την αντίδρασή τους για τη δήθεν τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη και τον βομβαρδισμό σε Ιράκ και Συρία. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε το ίδιο για αντίστοιχη κατάσταση στο Αιγαίο? Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει, δεν είναι σωστό το ερώτημα υπό την έννοια ότι συγκρίνει δύο ανώμια πράγματα. Οι Αμερικανοί συμπολεμούν με τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία κατά του ISIS. Συνεπώς και υπάρχουν επί του πεδίου. Άρα η τουρκική αντεκδίκηση της υποτιθέμενης τρομοκρατικής, εγώ πιστεύω ακράδαντα την προβοκάτσια, και θα εμφανιστεί, θα φανεί σε λίγο καιρό, δεν είχε κανένα συμφέρον το ΠΚΚ αυτήν την εποχή να σκοτώσει τους ανθρώπους που έκαναν τα ψώνια τους, ας πούμε, αμάχους. Ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσαν να κάνει στον εαυτό του. Συνεπώς, λοιπόν, οι Αμερικανοί ερωτήθηκαν από τους Τούρκους με την έννοια, και κατηγορήθηκαν ταυτόχρονα, με την έννοια ότι συμπολεμούν και καλύπτουν τους τρομοκράτες. Η θεωρία των Τούρκων είναι ότι οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τους Κούρδους τρομοκράτες για να χτυπήσουν τους Ισλαμιστές τρομοκράτες. Ξεχνώντας βέβαια ότι οι ίδιοι στήριζαν μέχρι πρότινος το ISIS με κάθε τρόπο και ανοιχτά. Λοιπόν, εντάξει, το Αιγαίο δεν είναι η ίδια κατάσταση. Εμείς θα πρέπει να πω στον ακροατή σας, με όλο το σεβασμό, εμείς δεν έχουμε ανάγκη της αδείας ή της συμπαραστάσεως των Αμερικανών για να υπερασπίσουμε τον εθνικό μας χώρο. Η άδεια και η συμπαράστασή τους θα έρθει όταν αποδείξουμε ότι δεν τη χρειαζόμαστε. Σαφές, ότι τον υπερασπίζουμε παρκώς μόνοι μας, δεν μασάμε σε τίποτε, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, τότε θα μας στηρίξουν και οι σύμμαχοι. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα λέει, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εξαιρετικό κύριο Αϊφαντή και με την εμπειρία του στο διπλωματικό σώμα. Έχω λέει μια απορία. Τι σχόλια ή και παρατηρήσεις, αν μπορεί να μας πει, λάμβανε από τους ξένους συναδέλφους του αναφορικά με την ανοχή μας στο κάζους μπέλι από την Τουρκία? Κάθε φορά που θέτουμε το πρόβλημα του κάζους μπέλι για να δείξουμε πόσο απολύτιστη, κύριος Ντένδιας λέει, πόσο απολύτιστη λέει στον 21ο αιώνα να ζητούν αυτά τα πράγματα και τα λοιπά, ναι. Το ερώτημα των ξένων είναι, ωραία, αφού είναι μια παράνομη απέτηση της Τουρκίας, εσείς γιατί υπακούετε σε αυτό? Γιατί δεν επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα και δόξα ο Θεός, ισχυρό κράτος μας λέτε ότι είστε, μας λέτε ότι έχετε την καλή αεροπορία, ότι έχετε εξαιρετικό ναυτικό, και εμείς την ίδια γνώμη έχουμε, πολλοί έχουν και την ίδια γνώμη, ότι μια χαρά άνθρωποι είμαστε, δηλαδή από απόψεως ενόπλων δυνάμεων. Ωραία, γιατί δεν ασκείτε το δικαίωμά τους? Και αν η Τουρκία δημιουργήσει επεισόδιο, Θα το αντιμετωπίσετε και μετά θα πάμε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση ή σε ένα δικαιοδοτικό όργανο και θα αναγνωριστεί περιτράνως ή από τους τρίτους το δικαίωμά σας να επεκτείνετε τα 12 ναυτικά μίλια. Και μετά το δεύτερο στάδιο είναι, μας λέτε αυτό το πρόβλημα για να πάμε να πούμε εμείς στην Τουρκία να μην σας κάνει πόλεμο, δηλαδή μας ζητάτε να μεσολαβήσουμε? Και βεβαίως ζητούμε ευθέως τους Γερμανούς να μεσολαβήσουν. Εγώ βέβαια όταν το έλεγα αυτό στους Φιλανδούς, οι άνθρωποι με κοιτάζαν με απορία. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσουμε εμείς. Αντί να το διεθνοποιούμε, που η διεθνοποίηση είναι, ας πούμε, κάτι σαν τις ασπιρίνες για όλα τα θέματα. Το έχουμε αναγάγει σε θεραπεία πάσας νόσου στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο εμείς δεν λύνουμε το πρόβλημα? Και υπάρχουν τρόποι να το λύσουμε. Έχω πει παλιότερα γύρω από την Κρήτη τώρα, δηλαδή παλιότερα λέω προημερών, γύρω από την Κρήτη τώρα και κατά μήκος των υπηρετικών ακτών, λέγοντας με την υποσημείωση ότι και στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο θα το κάνουμε μόλις λύσουμε, ολοκληρωθούν διαβουλεύσεις που αφορούν τους διερχόμενους, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία κτλ. Γιατί δεν το κάνουμε?
Τι θα κάνει η Τουρκία, πόλεμο θέλει, θα στείλει στα 6 μίλια, 6,5 μίλια έξω από την Κύμη φρεγάτα, ας τη στείλει. Θα στείλει έξω από το Ηράκλειο, στα 6,5, 7, 8 μίλια, ας το στείλει. Θα το αντιμετωπίσουμε τότε. Όμως δεν το κάνουμε. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον το καταλαβαίνω, αλλά με εξηγεί ακριβώς επειδή το καταλαβαίνω, τι ψυχή θα παραδώσουν οι θύνοντες εκτοκίνητος πολιτικής. Δεν είναι θέμα του σημερινού υπουργού. Μη θεωρηθεί ότι, ξέρω εγώ, επειδή έχω κάτι προσωπικό μαζί του, ας πούμε. Και ο προηγούμενος, ο οποίος, ο κύριος Κοντζιάς, ας πούμε, ο οποίος εμφανίζεται και ως ειδικός, τρομάρα μας. Αυτός ήταν ακόμη χειρότερος. Αυτός τα εμφάνιζε στον Τσίπρα την ημέρα ως προβλήματα προς επίλυση, την ημέρα που τον απέπεμπε ο Τσίπρας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται ένα πρόβλημα με βάση εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και φιλοδοξίες, και στην τωρινή περίπτωση και στην προηγούμενη υπήρχαν υπέρμετρες, άμετρες φιλοδοξίες, και δεν επιχειρούν να το λύσουν. Τουλάχιστον ας το λύσουν και μετά ο λαός με ευγνωμοσύνη θα τους ανακηρύξει πρωθυπουργούς. Ο φίλος ο Νικόλας. Θέλω, λέει, να υποβάλω το εξής ερώτημα στον κύριο Αϊφαντή. Με ενδιαφέρει η γνώμη του. Είναι η ησυχία μας ο λόγος? Όμως ποιος είναι κατά τον κύριο Αϊφαντή? Γιατί δεν κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες ποτέ ούτε το παραμικρό εθνικά επωφελές? Τελικά ο λόγος είναι μόνο ότι είναι εθολόδουλες στον ξένο παράγοντα? Ή μήπως είναι και πεποίθηση και στόχος όλης πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας, ανεξάρτητα ιδεολογικής τοποθέτησης, ησυχία? Μήπως τελικά απλώς είναι διαχειριστές ενός κεφαλαίου που λέγεται πατρίδα και προσπαθούν από αυτό να αποκαμίσουν το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούν για τους εαυτούς τους και τα έξωθεν ενδεχομένως αφεντικά τους? Τώρα είναι ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, μετά την δεκαετία του 40, όπου έγινε αυτή η εμφύλια σύγκρουση, οι νικητές είχαν πλήρη επίγνωση ότι επικράτησαν χάρη στη βοήθεια και την υποστήριξη των ξένων. Και έκτοτε, σε αντίθεση με τους Τούρκους που δεν είχαν αυτή την εμπειρία, και έκτοτε έγιναν υποχείρια της ξένης επιρροής στη χώρα. Όπως είχε πει κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν του βάζαν το Κυπριακό στη δεκαετία του 50, η Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονες, των Αγγλικών και των Αμερικανικών, και δεν αντέχει να κόψει τον ένα, δηλαδή να τα σπάσουμε με τους Εγγλέζους λόγω Κυπριακού. Υπήρχαν εξαιρέσεις σε αυτό το πράγμα, υπήρξαν εξαιρέσεις. Και ο ίδιος ο Παπανδρέου αργότερα, όταν ήταν πρωθυπουργός, αντιστάθηκε και έστειλε την μεναρχία στην Κύπρο κτλ. Θέλω να πω ότι σε προσωπικό επίπεδο συγκεκριμένοι Έλληνες ηγέτες αντιστάθηκαν, επιχείρησαν να αντισταθούν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι μια κλασική περίπτωση, ο οποίος, αν δεν είχε υπονομευτεί η υγεία του, θα είχε μπορέσει να δώσει ίσως διαφορετική τροπή στην ελληνική εξωτερική πολιτική, γιατί αυτός ήταν ο μείζον τομέας που τον ενδιέφερε. Λοιπόν, δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως είναι. Θέλω να κλείσουμε. Αλλά μην το ρίξουμε τώρα ότι φταίει για αυτό το ελληνικό κεφάλαιο. Ξέρω εγώ, φταίει ο Α ή ο Β επιχειρηματίας, επειδή οι πολιτικοί δεν κάνουν αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Διότι κανένας ψηφίζονται όχι από επιχειρηματίες, ψηφίζονται από τον κόσμο. Ο κόσμος ψηφίζει και στον κόσμο είναι υπόλογοι. Κανονικά. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή, δεν θα κάνω άλλη κατάχρηση του πολύτιμου χρόνου σας. Θα κλείσω όμως με ένα μεγαλύτερο παράθυρο που το έχει ζητήσει πολλοί κόσμος. Είπατε και χθες εισαγωγικά ότι είμαστε μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές. Διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο. Αν το συνθέσω λιγάκι το ερωτηματολόγιο, το τοπίο αυτό είναι μεταξύ Δύσης, ας το πούμε, και Ευρασίας. Δεν είναι ακριβώς Ευρασίας. Ερωτήματα. Βλέπετε κρίκους εδώ? Βλέπετε την ιστορία του Ιράν ξεκομμένη? Βλέπετε ότι στο βάθος κήπος η αναμέτρηση είναι Ηνωμένες Πολιτείες Δύση με Κίνα? Η Ρωσία μπορεί να γύρει προς την πλευρά της Δύσης? Θα τη ρημουλκήσει η Κίνα? Τα μαζεύω όλα μαζί. Και ταυτοχρόνως σας λέει κάτι ότι φαίνεται να ανοίγει το εμπόριο και το διαμετακομιστικό
σύστημα και από τον αρκτικό κύκλο. Το γεγονός ότι, ανεπέραστο το τελευταίο που λέτε, το γεγονός ότι ανοίγει η δίωδος του αρκτικού ωκεανού είναι ακόμη ένας παράγοντας ο οποίος επιβάλλει την, είναι και ένδειξη και συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, με την έννοια ότι τον χρησιμοποιούμε για εμπορικούς λόγους. Ναι, μεν υποχωρούν οι πάγοι, αλλά σπέβδει η ανθρωπότητα να διακινήσει αγαθά από αυτόν τον πιο σύντομο δρόμο. Δεν βλέπω ότι η Ρωσία μπορεί να δημιουργηθεί προς τη Δύση. Να επαναληφθεί το πείραμα Γέλτσιν, να ιτηθεί η Ρωσία ή να καταρρεύσει, να επιβάλλει εν πωλής η Δύση ή έναν άνθρωπο τον οποίον ελέγχει ή επηρεάζει καθοριστικά και να διαμελήσει τα ημάτια της Ρωσίας. Δεν το αφήνει αυτό, όχι ο Πούτιν, ο ρωσικός λαός. Δεν πρόκειται να το αφήσει, δεν πρόκειται νομίζω να περιέλθουν σε μια κατάσταση υποτέλειας, να είναι και η Κίνα. Ακριβώς θυμάται αυτό το παρελθόν, όταν οι δυτικοί ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις και είχαν διαμοιράσει τα ημάτια της. Και προτίθεται να πάρει την εκδίκησή της. Την παίρνει στο οικονομικό πεδίο, ταυτόχρονα ενισχύοντας απροκάλυπτα και πολύ συστηματικά την άμυνά της, μάλλον την στρατιωτική της ισχύ. Δεν πρόκειται μόνο περί άμυνας, είναι και προβολή της στρατιωτικής ισχύος στο εξωτερικό. Συνεπώς, ναι, είναι η τεκτονική αλλαγή. Κίνα και Ρωσία οθούνται να παραμερίσουν τις διαφορές που κάθε κράτος έχει με το γειτονικό του, και ιδίως δύο μεγάλες αυτοκρατορίες έχουν μεταξύ τους, για να αμυνθούν απέναντι στην προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν το status quo που διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεπώς, εμάς μας αφορά γιατί είμαστε σε σημείο τριβής. Δεν έχουμε την ευτυχία να είμαστε όπως η Νέα Ζηλανδία, που παρακολουθεί από πολύ μακριά τα πράγματα, ή η Αργεντινή, ή η Χιλή, που τα παρακολουθούν τα πράγματα εκ του μακρόθεν, όχι ότι δεν υπάρχουν συνέπειες. Αλλά εμείς είμαστε εκεί πέρα στο σημείο τριβής των δύο τεκτονικών πλακών. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι οργανικά κομμάτια της προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών να πλήξουν και να περικυκλώσουν τη Ρωσία. Και θα βρεθούμε στο δρόμο τους. Η μεν Τουρκία κινδυνεύει με διαμελισμό και από τις εσωτερικές της αντιθέσεις και από αυτήν την επαφωτερίζουσα θέση που επιχειρεί να κρατήσει, δηλαδή εάν πέσει η Τουρκία θα διαμελιστεί, εάν ο Ερντογάν φύγει και καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, δεν πρόκειται να έρθει κάποιος άλλος και να πάει η κατάσταση όπως πρώτα. Οι αντιφάσεις που υπάρχουν εκεί ανάμεσα στους λαούς, στο εθνικό μοσαϊκό της Τουρκίας, θα αναδυθούν και θα υπάρξει διάσπαση του τουρκικού κράτους. Εμείς είμαστε στο δρόμο και της Τουρκίας και της Ρωσίας σε δεύτερη φάση. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε πώς ως κοινωνία θα ενημερωθούμε και πώς ως εκλογικό σώμα θα αποφασίσουμε ελόγως, με τα λόγου γνώσεως, τι πρέπει να κάνουμε. Αν δηλαδή θα αφιερώνουμε πόρους στην άμυνα και πόσους, τι είδους άμυνα θέλουμε, εάν θέλουμε την εδαφική μας ακεραιότητα ή θα τη βγάλουμε κι εμείς όπως οι Κύπροι στο σφυρί, υπό διαπραγμάτευση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αποφασίσει η κοινωνία μας. Πρέπει να τα αποφασίσει όχι η πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά πρέπει να τα αποφασίσει ο κόσμος. Και ο δικός μου ρόλος αυτός είναι να βάζω τα προβλήματα ανοιχτά, και νομίζω κάθε κρατικού λειτουργού αυτός είναι ο ρόλος του, να τα βάζει στους κυβερνώντες όταν είναι ενεργεία, και όταν συνταξιδοτηθεί, όταν δεν είναι ενεργεία, να τα βάζει στην κοινή γνώμη, ώστε ας αποφασίσουν ότι θέλουν οι συμπολίτες, αλλά γνωρίζοντας τι διακυβεύεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρέσβη. Ήταν χαρά και τιμή δύο μέρες να σας ακούσουμε, να ξεδιπλώνετε το σκεπτικό σας. Για το βήμα που μου δώσατε να συνομιλήσω με τους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι.
Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.